Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Μεγάλα θέλετε τα διαστήματα με ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματο στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Θα εκλωθούν κάποιε τοπικέ μπόρε και σποραδικέ καταιγίδε, κυρίω στα ορεινά τη υπηρετική χώρα. Αλλά και τελευταία στοιχεία φαίνεται ότι θέλουν τι περισσότερε και τι πιο έντονε βροχέ να εκδηλώνονται το επόμενο 48 ώρο κυρίω στα νότια νησιωτικά τμήματα. Κυκλάδε αρχικά, αλλά κυρίω το Δεκάνησα και Κρήτη θέτουν έτσι κάποια υποψηφιότητα για κατατόπου έντονα καιρικά φαινόμενα. Και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, κυρίω νυχτερινέ και πρωινέ, προμεσημινέ ώρε, και κατά τη διάρκεια τη Κυριακή, θα ακολουθήσουν σε λίγο λεπτομέρειε. Η σημερινή ημέρα τώρα. Κύλησε αρκετά καλά, με αρκετή ηλιοφάνεια στι περισσότερε περιοχέ. Έβγαλε κάποιε τοπικέ βροχέ εδώ στα βόρεια Ντολικά και τοπικέ μπόρε στα υπόλοιπα ορεινά. Γενικά όμω θα δείτε τα σύννεφα κατά τη διάρκεια του Σαββάτου να πυκνώνουν αυτή τη φορά στα νότια. Από κυκλάδε και νοτιότερα θα γίνει πολύ άστατο ο καιρό μέσα στη νύχτα μέχρι και τι προμεσημερινέ ώρε του Σαββάτου και θα, όπω βλέπετε με τι αποχρώσει τη κούρε, εδώ θα εντοπίζει την πιο έντονη καιρική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια όχι μόνο του Σαβάτου αλλά και τη Κυριακή. Για να δούμε όμω πώ μεταφράζονται αυτέ οι αποχρώσει και στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στα νότια νοτιοτολικά νησιωτικά τμήματα κατά τη διάρκεια τη αυριανή ημέρα. Ουσιαστικά, μέσα στη νύχτα. Την ερχόμενη αργά, μέχρι και το ξημέρωμα και τι πρωινέ προμεσηβρινέ ώρε, ο καιρό θα καταστιάστατο εδώ στι νοτιότερε γεωτικέ περιοχέ και από την έβεια θα έλεγα κυκλάδε. Αυτή η κάρτα ισχύει για τι πρωινέ προμεσηβρινέ ώρε του Σαββάτου, μέχρι αργότερα και στα δωδεκάνησα και στην Κρήτη θα έχουμε μπόρε, βροχέ και καταιγίδε. Επαναλαμβάνω, στην Κρήτη και στα δωδεκάνησα δεν αποκλείεται μέχρι και τι πρωινέ πρώτε μεσηβρινέ ώρε τα φαινόμενα να έχουν έντονο χαρακτήρα. Προσοχή για καλό και για κακό στην περίπτωση που προληθεθούν κάποια προματικά στοιχεία που θέλουν κατά τόπου σε αυτά τα τμήματα να πέφτει πολύ νερό. Πιθανότητα για τοπικέ με μικρή διάρκεια το πρωί υπάρχει για την νοτιοτολική στερά και τη βορειοτολική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα το Σάββατο θα ξεκινήσει με λιακάδα και τοπικέ συνευχέ στα βορειοτολικά, που δεν αποκλείεται και στα βορειοτολικά τμήματα του Αιγαίου να δίνουν κάποιε ασθενεί τοπικέ βροχέ με τη μορφή ασθενού μπόρα. Τώρα, κατά τη διάρκεια τη ημέρα και κυρίω μετά το μεσημέρι, ο καιρό θα διατηρηθεί άστατο στα νοτιοανατολικά τμήματα, Κρήτη και το Δεκάνησα, με κάπω πιο εξασθενημένη την αστάθεια έω και τι πρώτε βραδινέ ώρε. Ενώ στα υπόλοιπα υπηρετικά, θα συνεφιάσει εδώ και εκεί κατά τόπου. Η πιθανότητα υπάρχει για κάποιε διάσπαρτε μπόρε. Γενικά, κυρίω εδώ στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όσο πιο ορεινά και όσο μακριά από τη θάλασσα, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να εκδηλωθούν αυτέ. Όπω και στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίω ορεινά ή μειωρινά, δεν αποκλείεται να σημειωθεί κάποια προοδική βροχή με τη μορφή μπόρα ή και κάποιε μεμονωμένε καταιγίδε, κυρίω εδώ στι πιο βορειοδυτικέ ορεινέ περιοχέ. Πρόσκαιρε συνεφιέ θα έχουμε και στα υπόλοιπα υπηρετικά, με μικρότερη πιθανότητα εδώ να βγάλει έστω και κάποια ψυχάλα και τοπική βροχή. Για να πάμε τώρα στους ανέμους. Βορειά στο Αιγαίο, αλλά και στο Ιόνιο, βορειοδυτική θα είναι η άνεμη γύρω στα 4 με 5, κατά τόπου έω και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία την νύχτα και νωρί το πρωί στου 11 με 18 βαθμού. Στα ορεινά και στα υπόλοιπα παιδινά υπερωτικά τμήματα τη Ελλάδα αντίστοιχα και γύρω στου 18 με 20 περίπου βαθμού στην υπόλοιπη Ανατολική και Νότια Νησιωτική Ελλάδα. Το μεσημέρι. Παρατηρήστε τώρα, Κυκλάδες και, και Κρήτη και γενικά το Αιγαίο θα υπάρχει εκεί πιο περισσότερη ψύχρα, θα είναι πιο χαμηλέ θερμοκρασίε από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Από σποράδε μέχρι και Κρήτη, το πολύ να φτάσει ο υδράγιο στου 23 με 25 βαθμού. Ψύχρα λοιπόν και στην Κρήτη μετά από πολλέ πολλέ εβδομάδε. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα, την Πεδινή, θα καταφέρει ο υδράγιο να φτάσει και του 29 με 30, τοπικά και λίγο παραπάνω βαθμού Κελσίου, κυρίω στα δυτικά, παιδινά ή πυρωτικά. Πάμε στην Αττική. Και εδώ, αργά τη νύχτα προ το ξημέρωμα, θα περάσει κάποια συννεφιά. Τι πρωινέ ώρε στην Αντική, ίσω ψυχαλίσει και βρέξει τοπικά, κυρίω στα πιο βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Όσο θα βαδίζουμε προ το μεσημέρι και το απόγευμα, τα ανοίγματα του καιρού θα μεγαλώνουν όλο ένα και περισσότερο. Οι άνεμοι βορειάδε, 5 με 6 κατά τόπου έω και 7 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι στου 29 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο. Το Για την Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια από το πρωί. Τώρα, μετά το μεσημέρι προ το απόγευμα, θα βγάλει και πάλι κάποια σύννεφα όπω μα έχει συνηθίσει γενικά η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία τι τελευταίε ημέρε. Και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε περάσματα από κάποιε διάσπαρτε μπόρε, μικρή πιθανότητα για κάποια τοπική καταιγίδα, κυρίω στα ορεινά. Από το βράδυ και πάλι γενικά η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά. Βορειά στα 4 με 5 εμποφόρ στα νυχτά. Και ο υδράργυρο γύρω στου 24 βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε την εξέλιξη μέχρι και τα μέσα τη επόμενης εβδομάδας. Δείτε. Βλέπετε τα σκούρα χρώματα στην Κρήτη. Κατά τόπου έχουμε και κάποιε αποχρώσει εδώ στα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη θέλει προσοχή και την Κυριακή. Κυρίω στι νυχτερινέ, πρωινέ, μεσημερινέ ώρε δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να έχουν έντονο χαρακτήρα. Επαναλαμβάνω α, για καλό και για κακό, λίγο περισσότερη προσοχή. Όσοι μα βλέπετε από εκεί, θα βρίσκεστε στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, αυτέ οι αποχρώσει του γαλάζιου υποδηλώνουν μια μικρή πιθανότητα για ένα πέρασμα από κάποια ψυχάλα ή και τοπική βροχή μικρή όμω Διάρκεια καθώ. Δείτε, τα περισσότερα τα κατηγορία σύννεφα, τα βροχοσύννεφα εντοπίζονται κυρίω στα νότια, στην Κρήτη, επαναλαμβάνω, μέχρι και τι προμεσηβρινέ μεσηβρινέ ώρε τη Κυριακή και στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα η Κυριακή θα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά με λιακάδα. Θα βγάλει σαν μανιτάρια κάποια σύννεφα, όπω βλέπετε εδώ στα υπηρετικά, με μικρή πιθανότητα για κάποια παροδική βροχή με τη μορφή μπόρα στι περιοχέ που σα έδειξα και ο Βουριάς, στα 5 με 6 μποφόρ, τοπικά έω και 7 στην περιοχή του Αιγαίου. Για την Δευτέρα τώρα βλέπουμε κάποιε και πάλι αποχρώσει εδώ πάνω από την Κρήτη, λιγότερε. Αυτό σημαίνει περιοριστεί αστάθεια τη Δευτέρα, αλλά δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιε τοπικέ βροχέ και πάλι μέχρι και το μεσημέρι τη Δευτέρα στο νησί και κυρίω στα βόρεια και ορεινά. Λιγότερο όμω πράγματα από ότι το Σάββατο και την Κυριακή. Υπάρχει πιθανότητα για κάποια προοδική μπόρα και στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα και κυρίω στα δωδεκάνησα στην υπόλοιπη χώρα. Δείτε εδώ, Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία. Ήπειρο, Δυτική Στεράτολα Κανανία και Βορειοδυτική Πελοπόννησο θα πρέπει να έχουν κυρίω στα ορεινά κάποιε τοπικέ μπόρε στην Κεντρική Μακεδονία και όχι μόνο στα ορεινά και στι υπόλοιπε περιοχέ. Καθώ και πάλι η Δευτέρα, αν και θα ξεκινήσει αρκετά καλά σε περισσότερε περιοχέ, θα πρέπει να σχηματιστούν και πάλι αυτά τα βροχοσύννεφα, τα κατηγιδοσύννεφα μέχρι και το βράδυ, δίνοντα αυτά τα φαινόμενα που προείπα. Με τον βορειά στο Αιγαίο να φτάνει τα 5 με 6 πρόσκαιρα και τοπικά έω και τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν από βορειοδυτικέ γενικά διευθύνσει τα τρία με τέσσερα μποφόρ. Για να πάμε στην τρίτη Βλέπετε και πάλι αποχρώσεις εδώ στην νοτιοδυτική Τουρκία. Υπάρχει το ενδεχόμενο στα Δωδεκάνησα να βγάλει κάποια προοδική βροχή, κυρίως στις πρωινέ ώρες, με μικρή όμως πιθανότητα και κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά τη της βορειοδυτικής χώρας. Δεν αποκλείεται να έχουμε τις μεσηβρινές απογευματινές βασικά ώρες. Η τρίτη θα ξεκινήσει, όπως βλέπετε, στις περισσότερες περιοχές και πάλι με ηλιοφάνεια στα υπηρετικά αυτά τα σύννεφα, τα κλασικά αστάθεια, στα οποία θα αρχίσουν να διαλύονται και πάλι προς το βράδυ. Λιακάδα στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν καθ' διάρκεια τη Τρίτη και ο Βορειά στα 5 με 6, τοπικά κυρίω στα νότια ανατολικά έω και 7 από 4. Για να πάμε τέλο και στην τάση του καιρού για την Τετάρτη. Διαφαίνεται λίγο πιο έντονη αστάθεια στην ορεινή βορειοδυτική χώρα με τα τελευταία προνοστικά στοιχεία. Κάποιε μπόρε και καταιγίδε και στην υπόλοιπη χώρα μόνο η ηλιοφάνεια. Και πάλι το ίδιο σκηνικό θα ξεκινάει η μέρα πολύ καλά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σχηματίζονται αυτά τα σύννεφα στα ορεινά, κυρίω κεντρικά και βόρειο-βορειοδυτικά τμήματα και θα δίνουν αυτά τα φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα τίποτα το ιδιαίτερο και ο βορειά στο Αιγαίο θα στραφεί ελαφρώ σε πιο βορειοδυτικό κατά τη διάρκεια τη Τετάρτη, στα 5 με 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα στραφούν ελαφρώ σε πιο δυτικού-νοτιοδυτικού στην ημέρα αυτή, γύρω στα 3 με Test set before. Για να πάμε να σα πω επίση και για την Κύπρο, ότι κυρίω από την Τρίτη και μετέπειτα η αστάθεια και εκεί θα γίνει λίγο πιο έντονη και κάποιε μπόρε βροχέ ή καταιγίδε εκτό από τα ορεινά θα εκδηλωθούν και στι υπόλοιπε περιοχέ τη Κύπρου. Τώρα, για την Κυριακή, βλέπετε πανευρωπαϊκά άστατο ο καιρό στα δυτικά, αρκετά στα δυτικά τμήματα τη Ευρώπη. Αν αφήσω τι ημέρε να κυλήσουν μέχρι και τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα, θα παρατηρήσετε ότι σε εμά η αστάθεια περιορίζεται αρκετά, αλλά δεν θα εκλείψει τελείω όπω σα έδειξα. Κάποιε περισσότερε μπόρε βροχέ ή καταιγίδε θα έχουμε από την Ευρώ μέχρι και τη Μεγάλη Βρετανία κατά διαστήματα έω και τα μέσα, επαναλαμβάνω, τι επόμενε εβδομάδα. Στην Ανατολική Βορειοανατολική Ευρώπη ο καιρό θα είναι πολύ καλύτερο, χωρί βροχέ και σχετική ζέστη, θα έλεγα, για την περίοδο που διανύουμε. Για να δούμε τώρα και την κίνηση των αερίων μαζών. Ουσιαστικά, Ζέστη θα κάνει στα περισσότερα υπηρετικά. Έχουμε να κάνουμε με σχετικά θερμέ αερίε μάζε, όχι ιδιαίτερα όμω τόσο θερμέ, ώστε να μα κάνουν ενοχλητική τη ζέστη. Γενικά στο Αιγαίο, η δροσιά έω και ελαφρώ η ψύχρα θα, διατηρηθεί, θα διατηρηθούν και τι επόμενε ημέρε, καθώ αυτό το βορειαδάκι ή και ο βοριά, αν θέλετε, με τα εξάρια και πτάρια, δεν είναι και τελείω βορειαδάκι. Θα διατηρηθούν λοιπόν στο Αιγαίο, κρατώντα τον υδράγυρο στα περισσότερα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στι ανατολικέ παράκτιε περιοχέ κάτω από του 25 βαθμού στην υπόλοιπη χώρα, εκτό από το ορεινά, όπου η Δράγκο δεν φαίνεται να ξεφεύγει πάνω από του 23 με 25 βαθμού Κελσίου, θα έχουμε σχετική ζεστούλα με 29, και 30 άρια και 31 βαθμού Κελσίου. Και την Κυριακή και την Δευτέρα, όπω βλέπετε, έχω πάει και στην Τρίτη. Και δεν βλέπετε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στο Ριδράγυρο και στην Κύπρο θα δροσίσει και θα ψυχράνει κυρίω προ τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα. Και βλέπετε στην Ελλάδα, μέχρι και τουλάχιστον την ερχόμενη εβδομάδα, τα θερμόμετρα θα διατηρηθούν γύρω στου 28 με 30 βαθμού Κελσίου. Υπάρχει μια τάση προ τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, να ανέβει πρόσκαιρα λίγο περισσότερο η θερμοκρασία στα παιδινά υπηρετικά τμήματα και στην υπόλοιπη νότια νησιωτική χώρα. Εδώ θα είμαστε όμω και πάλι από εβδομάδα να δούμε όλα τα σενάρια τα κυρικά για να μην χάνετε τον καιρό σα. Να είστε όλοι καλά, καλά όλου.